Φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, τον κύριο Παναγιώτη Φλόρο, με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις στο λιανεμπόριο. Κύριε Φλόρο, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, νομίζω κάνουμε σεφτές την εκπομπή σας. Κάνετε ποδαρικό σήμερα. Ποδαρικό. Και με αποτέλεσμα, ευχόμαστε να έχετε όλο τον χρόνο καλές ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε στον κόσμο που μας βλέπει, σε όλους, καλή χρονιά, με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και φυσικά με λιγότερα προβλήματα. Παρότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και η χρονιά που έρχεται, τουλάχιστον στον κλάδο που εκπροσωπώ, θα είναι δύσκολη, να μην πάψουμε να ελπίζουμε. Με δύναμη και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Mm-hmm. Οι μεγαλύτεροι από εμάς έχουν περάσει και ακόμα χειρότερα, ακόμα και πολέμους. Η δική μας γενιά δεν έχει περάσει αυτά τα πράγματα. Οπότε να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και χειρότερα και να ελπίζουμε και να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Τα προβλήματα, όταν ξεπεράσουμε τα θέματα υγείας, σίγουρα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και αυτά. Και θα αγωνιστούμε. Και η δουλειά μας είναι να αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε αυτά. Ήταν αναμενόμενη για εσάς αυτή η κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης? Καθόλου αναμενόμενη. Με συγχωρείτε. Ευνηδιαστήκαμε οι πάντες. Εγώ εκτιμώ ακόμα και ο αρμόδιος υπουργός δεν ήξερε την τελική απόφαση του Πρωθυπουργού. Γιατί 2 ώρες πριν έλεγε διαφορετικά πράγματα. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτό που είχαμε ζητήσει καταρχήν πριν εφαρμοστεί το Clean Way, το οποίο απέτυχε πανταγωδώς, ελπίζαμε ότι θα μπουν στις επιχειρήσεις με ένα άτομο, με ραντεβού, να μπαίνει ένας-ένας, να εξυπηρετείται και να βγαίνει και να ακολουθεί επόμενος. Αλλά δυστυχώς, αντί να έχουμε μια καλύτερη, κάτι καλύτερο από το Click Away, ξαφνικά βρεθήκαμε πάλι στην πρωτύτερα κατάσταση με κλειστές επιχειρήσεις. Η αγορά, κύριε Φλόρο, με την μέθοδο του Click Away, πώς κινήθηκε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, πείτε μου. Μα η αγορά δεν ήξερε να το λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Συγκεκριμενοποιήσουμε η αγορά της Σπάρτης. Πόσες επιχειρήσεις στη Σπάρτη δούλεψαν κατά κάποιο τρόπο με τη συγκεκριμένη μέθοδο? Όταν μια επιχείρηση μέρες γιορτών κάνει το 10%, έκανε το 10 και 20% του τζίρου που προβλεπόταν να κάνει από το 100%, λοιπόν, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Ιδιαίτερα στην ένδυση και υπόδηση, οι άνθρωποι είναι σαν να μην ανοίξαν καθόλου. Τα χρήματα που εισπράξαν δηλαδή ήταν μηδέν. Και ακόμα και στις ανοιχτές επιχειρήσεις, ο τζίρος έχει μία πτώση από το 30 μέχρι το 50%. Δηλαδή υπάρχει σοβαρή μείωση τζίρου, ο κόσμος δεν κινήθηκε, δεν είχε την ευκολία να κινηθεί, δεν αισθάνθηκε γιορτές πέρα από το τραπέζι, το οποίο έγινε και αυτό με περιορισμούς. Δεν βγήκε να κυκλοφορήσει σε επιχειρήσεις εστίασης, όπως γνωρίζουμε που γίνονται τα ρεβεγιόν και όλα αυτά. Με αποτέλεσμα, η νοικοκυρά να μην χρειαστεί να ντυθεί, να φτιάξει το μαλλί της, να το πω έτσι απλά. Να γίνουν όλα αυτά, αφού σου λέει δεν πάω κάπου. Δεν θα... Και πέρα από το γεγονός ότι ο κόσμος έχει και λιγότερα χρήματα πλέον. Το λέω πολλές φορές, δηλαδή πέρα από το κομμάτι το δικό μας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα τα προβλήματα, έχουμε και το πρωτογενή τομέα και αυτός με τις τιμές και τα έσοδα που υπάρχουν, τα οποία είναι πολύ μειωμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη εσόδων στην αγορά από τη μείωση εισοδημάτων, δηλαδή ο τζίρος έχει κατά πολύ μειωθεί. Μάλιστα. Όλες οι επιχειρήσεις της Σπάρτης δεν διαθέτουν σελίδα στο Facebook, στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να εξυπηρετήσουν ή e-shop ακόμη, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες μας καταναλωτές. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνοιξαν, αλλά στην ουσία δεν προσέλκυσαν καταναλωτές. Πώς έγινε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Φλόρο? Υπάρχουν επιχειρήσεις που σίγουρα έχουν οργανωθεί και σε αυτές τις επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι το 17%, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτές μπορούν να το λειτουργήσουν σωστά. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα κατά πόσο, ξέρω εγώ, αυτές οι επιχειρήσεις. Γιατί όταν λέμε θα φτιάξω e-shop, δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα ανοίξει η επιχείρησή μου και θα γιγαντωθούν τα έσοδά μου. Γιατί αυτό προϋποθέτει υπαλλήλους με ιδιαίτερες γνώσεις να μπορέσουν να το στηρίξουν, προϋποθέτει έξοδα για να το στήσεις και προϋποθέτει έξοδα για να κάνεις τη διαφήμιση και να πάρεις καλές θέσεις στις προθετικές ενέργειες που πρέπει να κάνεις. Και την ανανέωση των προϊόντων. Δηλαδή έτσι. Είναι ένα καινούριο μαγαζί. Δεν είναι ότι στο συγκεκριμένη επιχείρηση που έχω, κάνοντας όλη αυτή την προσπάθεια, αυτόματα θα βελτιώσω την εικόνα μου με τα ήδη δεδομένα που έχω και λειτουργώ.
είναι κάτι το και συμπληρωματικό, είναι μια καινούργια επιχείρηση. Να μην κροϊδεύουμε τον κόσμο και τον ξεγελάμε. Αυτό βολεύει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες σε αυτό το κομμάτι έχουν προχωρήσει μπροστά και σίγουρα προσπαθούν να αλλιεύσουν πελατολόγιο όσο γίνεται περισσότερο από περισσότερο. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή ανταποκρίθηκε στην αγορά, μπόρεσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς, παρότι ήταν σοβαρά μειωμένες. Γιατί ο τζίρος είναι της χρονιάς, να το πω στο σύνολό της, είναι 50 δις. 50 δις και ουσιαστικά με η βοήθεια έφτασε 32 με τις βοήθειες. Τα υπόλοιπα 20 λείπουν από την αγορά. Είναι σοβαρό, τρομακτικό το νούμερο τζίρου που λείπει από την ελληνική κοινωνία, από την επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα. Σε σχέση με άλλες, με προηγούμενες εορταστικές περιόδους, για ποιο ποσοστό μείωσης τζίρου μιλάμε για τα καταστήματα της Σπάρτης, κύριε Φλόρο? Τα καταστήματα τροφίμων μιλάμε από 30 μέχρι 50%. Όσον αφορά τα καταστήματα ένδυσης υπόδησης, μιλάμε από 80 μέχρι 100%. Γιατί υπήρξαν ανύπαρκτη κίνηση. Ανύπαρκτη στην ουσία δεν. Ήδη υπάρχει και το 100%. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν καταφέραν, δεν ξέρω να το δουλέψουν. Δεν μπορέσαν να κάνουν καθόλου έσοδα. Δηλαδή είναι τρομακτικά τα νούμερα. Δηλαδή μας ξεγέλασαν λέγοντας ανοίχτε με click and wait. Δηλαδή όταν λέμε δεν ανοίγεις, κλειστή επιχείρησή σου, με τη μόνη διαφορά ότι μπορούσε να εξυπηρετήσει από την πόρτα με διάφορους τρόπους και ρισκάροντας πολύ, γιατί δεν ξέραν να το διαχειριστούν, με αποτέλεσμα να κάνουν παραβάσεις με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αυτού. Πρόστιμα υπήρχαν εδώ στις πάντες? Υπήρξαν πρόστιμα. Ναι. Για μη τηρήση των κανόνων? Για τη μη τηρήση των κανόνων. Ένα-δύο πρόστιμα. Το ένα μικρό και το άλλο κάπως σκληρό. Συνολικά δηλαδή δύο επιχειρήσεις. Από όσα γνωρίζω εγώ. Της Σπάρτης. Ναι. Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε Φλόρο, ότι θα χαθεί και η περίοδος των εκπτώσεων, η οποία θα ξεκινούσε, δεν γνωρίζουμε αν θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου. Δεν είναι ανάγκη να μιλάμε για εκπτώσεις όταν δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, έτσι. Από τώρα να κουβεντιάσουμε για εκπτώσεις. Εγώ φοβάμαι πως και αυτή η περίοδος θα περάσει. Μάλιστα. Έτσι και δεν ξέρω αν είμαστε και χειρότερα, γιατί ο χειμώνας στην περιοχή μας ακόμα δεν έχει έρθει και ίσως επιδημιολογικό φορτίο δεν έχουμε ακόμα, είμαστε χαμηλά. Ίσως ανέβηκε λίγο καλύτερα. Εδώ βλέπουμε μειώνεται και παίρνονται αποφάσεις τέτοιες που μας φέρνουν σε χειρότερα μέτρα κάθε μέρα. Δεν ξέρω, πάντως τα πράγματα είναι σοβαρά δύσκολα. Συγγνώμη. Προχθές, επειδή και εμείς σήμερα είχαμε στην Ομοσπονδία μας 4 ώρες διαδικτυακά είχαμε συμβούλιο. Τηλεδιάσκεψη, να δούμε τι έγινε αυτές τις μέρες και να δούμε τι μέλη γενέστερε. Μιλάμε για την Ομοσπονδία Εμπορίου, Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Μπράβο, σωστά τα λέω. Ναι. Έχει 55 συλλόγους, εντάξει, μέσα στο 55 σύλλογοι. Ναι. Είμαι και στο ΔΣ, οπότε συμμετείχα στο συμβούλιο, να το πούμε, τηλεδιάσκεψη. Ουσιαστικά όλοι μιλήσαμε τι έγινε σε κάθε πόλη. Ό,τι έγινε στη Σπάρτη έγινε και σε άλλες πόλεις. Δυστυχώς, δηλαδή, παντού το φαινόμενο. Ίδια εικόνα. Βέβαια, είμαστε όλοι ευνηδιασμένοι, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο να συμβεί, αλλά δεν συνέβη αυτό, πήγαμε στο χειρότερο. Τώρα έχουμε πιαστεί όλοι αδιάβαστοι, να το πω ξεκάθαρα, και δεν ξέρουμε τι και πώς θα προκύψει η επόμενη μέρα. Γιατί μορφές αντίδρασης και αγώνα, πες το έτσι ακόμα, να προχωρήσουμε. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένος, δεν θα ακολουθήσει σε κάθε προσπάθεια που ίσως εμείς ζητήσουμε να βγούμε να φωνάξουμε. Γιατί να φωνάξουμε, να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε, το κάνουμε συνέχεια. Mm-hmm. Αν παρακολουθείτε τα email που έρχονται, ξέρω εγώ, είτε στα μέσα ενημέρωσης, είτε προσωπικά στους συναδέλφους εμπόρους, συνέχεια ζητάμε, διεκδικούμε, απαιτούμε. Φυσικά όλα αυτά δεν λαμβάνονται καν υπόψη. Και έχουμε και κάποιες παθογένειες. Για ποιο λόγο πιστεύετε, συγγνώμη, σας διακόπτω? Το αυτό δεν το ξέρω. Απλώς εγώ προχθές, να σας πω, να πω κάτι άλλο που θέλω. Ότι προχθές για τα χρόνια πολλά το Επιμελητήριο, όχι το Επιμελητήριο Λακωνίας, ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Λακωνίας και είναι και πρόεδρος των Επιμελητήριων, οργάνωσε μια συνάντηση, τηλεδιάσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου με όλους τους πρόεδρους των Επιμελητήριων, με όλους τους πρόεδρους των Εμπορικών Συλλόγων των Μεγάλων Πόλεων, των Ομοσπονδιών, και των Επαγγελματιών Βιοτεχνών. Και μαζί ήταν και ο κύριος Μίχαλος, ήταν ο κύριος Καβαθάς, ο κύριος Καρανίκας, ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ, της ΓΕΣΕΒΕ, δηλαδή
οι τρεις μεγάλοι προέδροι των μεγάλων επαγγελματικών οργανώσεων των τριτοβαθμίων. Και ουσιαστικά εκεί έγινε μια συζήτηση. Εκεί εγώ να σας πω, έκανα κάποιες διαπιστώσεις ότι και εμείς, όταν λέγαμε εμπορικό σύλλογο σε κάθε εμπορικό σύλλογο σε κάθε πόλη, ουσιαστικά ο συνάδελφος μας ήξερε πιο πολύ από το ωράριο ή αν είχε προβλήματα με το δήμαρχο ή με το πεζοδρόμιο, με τέτοια θέματα. Ουσιαστικά ασχολείται το εμπορικό σύλλογο και όχι τόσο σοβαρά τα συνδικαλιστικά, παρότι υπήρχε μια δεκαετία κρίσης, αλλά ουσιαστικά λειτουργούσε κάπως σαν πολιτιστικό σύλλογο. Mm-hmm. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να βγεις έξω να διεκδικήσεις και να απαιτήσεις. Πάμε στα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια, ο πιο πολλοί κόσμος τα γνωρίζει γιατί πήρανε είτε 30 είτε 50 ευρώ και τίποτα παραπέρα και σου λέει δεν μου προσφέρει κάτι. Ουσιαστικά εκείνοι που το γνώριζαν καλύτερο ήταν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξαγωγικές και το χρειάζονται το επιμελητήριο. Είπαμε εμείς που ήμασταν εκλεγμένοι στα δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια όργανα όσον αφορά τις ομοσπονδίες μας, τις ΝΕΣΕΕ και όλα αυτά. Πηγαίναμε εκεί στα καλά ξενοδοχεία, συνεδριάζαμε, ακούγαμε ουσιαστικά, δεν μας ακούγανε και τελειώναμε. Αυτό ήταν το συνδικαλιστικό κομμάτι. Προχθές δηλαδή με την κίνηση αυτή που έγινε και ακούσαμε όλους τους ομιλητές και ιδιαίτερα τον δικό μου πρόεδρο, να το πω έτσι, του τριτοβάθμιου, τον κύριο Καρανίκα, που εμένα με εντυπωσίασε, το λέω ξεκάθαρα. Αλλά δεν τον ακούω να τον παίζουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ακουστεί η φωνή του, να ακουστούν τα προβλήματά μας κάτω στη βάση, στον κόσμο, στην κοινωνία. Γιατί και η κοινωνία, όταν ακούσει και εμπεδώσει προβλήματα που ζει ένας χώρος, σίγουρα θα βοηθήσει, θα βάλει ένα χέρι βοηθείας. Γιατί εμείς κάθε πρωί κάνουμε εκλογές, διεκδικούμε, όταν λέμε, όπως λέει ο πολιτικός, το ψήφο, εμείς διεκδικούμε τον πελάτη. Γιατί ο πελάτης είναι ψήφος. Και έχω την αίσθηση, κύριε Φλόρο, ότι ο καταναλωτής, ειδικά στις επαρχιακές πόλεις, το συγκεκριμένο διάστημα, με τη μέθοδο δηλαδή του click away, αυτό το διάστημα, εκτίμησε, η λέξη εισαγωγικά βέβαια, το μαγαζάκι της γειτονιάς. Πήγε στο μαγαζί της γειτονιάς, στο παντοπολείο, στο συνοικιακό κρεοπολείο και έκανε τα ψώνια. Στις μικρές κοινωνίες γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας. Έχουμε και ανάγκη να πούμε, να ανταλλάξουμε και ευχές και καλημέρα. Και να πούμε δύο κουβέντες μεταξύ μας. Δεν κλεινόμαστε μόνο στο γεγονός ότι θα κάνουμε μια εμπορική συναλλαγή. Να. Έχουμε την ανάγκη όλοι μεταξύ μας, είμαστε μικρές κοινωνίες, δεν είμαστε όπως οι μεγαλοπόλεις, απρόσωπες. Υπάρχει ανάγκη αυτή και αυτό αξιοποιείται και ο κόσμος επειδή ξέρει ότι σε μια επιχειρήση μπορεί να είναι ένας κουμπάρος σου, ένας συγγενής σου, ένας φίλος του, ο αδερφός σου, δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Λέει την καλή κουβέντα. Δηλαδή υπάρχει μια προωθητική ενέργεια κατευθείαν από τη βάση της κοινωνίας, mm-hmm. από τον κόσμο. Είμαστε μικροί και γι' αυτό λειτουργεί έτσι. Βέβαια από την άλλη το βάρος πλέον της παράδοσης των παραγγελιών θα το επιβαρυθούν, θα επομιστούν μάλλον το συγκεκριμένο βάρος ήδη επιβαρημένες εταιρείες των ταχυμεταφορών για όσους επιλέγουν τις αγορές τους μέσω ίντερνετ. Συμφωνείτε με αυτό? Αυτό το διάστημα που είστε κλειστά βέβαια, που έχετε κατεβάσει ρολά. Και αυτές οι εταιρείες αυτή τη στιγμή έχουν οργανωθεί, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και μην κοιτάζουμε τώρα μόνο οι ημέρες των εορτών που συνήθως υπάρχουν πολλά δώρα, παιχνίδια για τα παιδιά. Τον υπόλοιπο καιρό, επειδή και αυτοί έχουν οργανωθεί, νομίζω ότι μακάρι να υπάρχει δουλειά και να προσλάβουν και άλλο κόσμο, να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν κόσμο. Αλλά δεν μιλάω για αυτούς, να μιλήσουμε για τις δικές μας επιχειρήσεις εδώ στην πόλη μας, σε κάθε περιοχή. Εκτιμώ ότι ο καθένας που έχει ανάγκη κάποιο προϊόν, ενοχλώντας τον επιχειρηματία που γνωρίζει ότι μπορεί να το προσφέρει, μπορεί να εξυπηρετηθεί με όλους τους τρόπους που ο καθένας εδώ γνωρίζουμε καλά ο καθένας μας πώς λειτουργεί. Γιατί έχουμε εμπειρία, ποιος είναι ο καθένας, δεν μιλάμε για τις επιχειρήσεις που θα βγουν αύριο στην αγορά, μιλάμε για τις ήδη υπάρχουσες που λίγο πολύ ο καθένας έχει εκτιμήσει τον τρόπο που λειτουργούν. Μην διστάσει όμως καθένας να πάρει έστω και τηλέφωνο, δεν χρειάζονται τα ηλεκτρονικά μέσα. Μια επικοινωνία δηλαδή και θα εξυπηρετηθεί σίγουρα από τον κάθε συνάδελφο. Mm. Ποιος δεν θέλει να εξυπηρετήσει αυτή τη στιγμή που κάθεται στο σπίτι του και δεν εισπράττει από πουθενά? Βέβαια, εννοείται. Κάποιον άνθρωπο και άνθρωπο, όχι θα τον εξυπηρετήσει, mm-hmm. θα τον εξυπηρετήσει 10 φορές καλύτερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ναι. Αλλά ήθελα να κλείσω την κουβέντα όσον αφορά τη συνάντηση που έγινε προχθές. Ναι, ναι. Γιατί εκεί έβγαλα ένα συμπέρασμα, εκεί ακούστηκαν απόψεις από όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή είτε στους εμπορικούς συλλόγους που το βλέπουν διαφορετικά την αντιμετώπιση του προβλήματος, είτε από τα μελητήρια που λίγο πολύ είναι δομημένα με προέδρους οι οποίοι ξέρω εγώ είναι πιο τεχνοκράτες και δεν έχουν όμως καλή αίσθηση από τη βάση της αγοράς. Είτε από τα τριτοβάθμια όργανα. Δηλαδή, από εκεί, εκτίμηση είναι ότι μπορούν να βγάλει συμπεράσματα και να έχει μία φωνή. Αν αυτές οι προσπάθειες, και λέω συγχαρητήρια και στον Γιάννη τον Παναλίδη για αυτή την προσπάθεια,
Αν αυτές οι προσπάθειες συνεχίσουν να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να βγάλουμε μία φωνή ζητώντας όχι σειρά πραγμάτων, στοχοποιημένα, ένα, δύο, τρία. Δηλαδή, διεκδικώντας αυτά, δηλαδή, ζητούμε αυτά τα πράγματα και αν τα ζητήσουμε όλα, εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση θα μας ακούσει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι δεν ακούνε. Ακούνε, αλλά δυστυχώς έχουν. Να πω ότι είναι στοχευμένες οι αποφάσεις. Είναι βαριά η κουβέντα που λέω. Γιατί βλέπουμε, τι εννοείτε? Στοχευμένες. Δηλαδή, βλέπουμε το πόρισμα Πισαδρή, το έχω ξαναπεί, ότι έχει προτείνει το 1 τρίτο των επιχειρήσεων να φύγει από την αγορά. Όταν βγαίνει ένα πόρισμα το οποίο μια κυβέρνηση το έχει πάρει μπούσουλα και λέει το 1 τρίτο θα φύγει από την αγορά, σημαίνει 200.000 επιχειρήσεις κλειστές. Άρα υπάρχει ο φόβος μαζικών λουκέτων στην αγορά. Εννοείται, υπάρχει φόβος μαζικών λουκέτων, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι κλειστός με κρατική εντολή. Μιλάω για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν εισπράττεις από πουθενά. Και τα έξοδα μας τρέχουν. Ναι, ανακοινώθηκε το ενίκιο για τον Ιανουάριο 100%. Θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος, το 80% που για θα πάρει διοκτήτη. Για τις επιχειρήσεις που, κλείνουν που είναι κλειστές με κρατική εντολή. Ναι. Με κρατική εντολή. Θετικό, το αγκαλιάζουμε. Αλλά από την άλλη στη μεριά βλέπουμε ότι έχουμε φορτωθεί επιστρεπτές προκαταβολές που αυτές ουσιαστικά είναι δάνεια και τα οποία κάποια στιγμή θα επιστραφούν. Θα ανοίξουμε αύριο το πρωί και θα τρέξει ο κόσμος να γεμίσει τα ταμεία μας χρήμα και να μπορέσουμε να πληρώσουμε. Δεν νομίζω. Αυτά εγώ από πριν 3 μήνες έχω ζητήσει πρώτος, δηλαδή θυμάμαι ότι αυτή η επιστρεπτέα να φύγει η λέξη επιστρεπτέα και να γίνει όπως σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες. Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις βοηθήκαν, τουλάχιστον τα λειτουργικά έξοδα, έρχεται το κράτος και σου τα πληρώνει. Ενώ εδώ στη χώρα μας αυτή τη στιγμή τα λειτουργικά έξοδα δυστυχώς ο επιχειρηματίας καλείται να τα πληρώσει, ενώ χωρίς με δική του ευθύνη είναι κλειστός με κρατική εντολή. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν δανεισμούς, τρέχουν τα δάνεια, κοκκινίζουν τα δάνεια. Αύριο το πρωί θα διεκδικήσεις ασφαλιστική φορολογική και θα έχεις πληρώσει εφορία, θα έχεις πληρώσει ασφάλεια. Θα αρρωστήσεις, χτύπα ξύλο, θα πας στο γιατρό. Δεν έχεις πληρώσει 1, 2 μήνες, 3 ξέρω εγώ, δεν θα έχεις θέση σε νοσοκομείο. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα για το χώρο μας και θα γιγαντωθούν κατά πολύ, γιατί ακόμα και να ανοίξουν επιχειρήσεις, από τη στιγμή που θα έχουμε φορτωθεί υποχρεώσεις προηγούμενων μηνών και δυστυχώς είναι πολύ και θα συνεχίσουμε, εκτιμώ, μέχρι την άνοιξη, δεν μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει. Βλέπουμε, ξέρω εγώ, δανεισμοί. Γιατί έρχεται η τράπεζα και πουλάει τα δάνεια σε ξένα φας με 15, 20, 30% της αξίας. Και δεν βγαίνει στην αγορά να πει στον επιχειρηματία που το έχει, στον κάθε Ελλάδο φίλε, παίρνω 50, όχι 30, ξέρω εγώ. Για να του βγάλει τη θηλιά από το λαιμό, να μπορέσει να αναπνεύσει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξαναέχουμε ανάπτυξη. Όταν το χρήμα πάει στη βάση, πάει στο λαό. Όταν το χρήμα πηγαίνει σε μεγάλες επιχειρήσεις και πάμε μόνο σε μονοπόλια, τα χρήματα ξέρουμε ότι φεύγουν, πάνε αλλού σε φορολογικούς παραδείσους. Όσο κερδοφορία να υπάρχει σε αυτούς, δεν τη βλέπει, δεν αγγίζει τον περίγυρο, δεν αγγίζει την κοινωνία. Ακόμα και τους εργαζόμενους που επικαλούνται, ξέρω εγώ, κάποιοι ότι δουλεύουν κάποια παιδιά σε αυτές τις επιχειρήσεις, δυστυχώς για αυτές τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο κατά μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, συμβάλλει στις πληρωμές τους. Άρα, ποια μέτρα στήριξης, κύριε Φλόρο, προτείνετε εσείς και αν αποφασίσετε και κάτι σχετικό στην τηλεδιάσκεψη που είχατε πριν από λίγο με τους συναδέλφους σας, είπατε από 55 συλλόγους της Πελοποννήσου. Όχι, καταρχήν αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με όλους, άλλες ομοσπονδίες, με το την ΕΣΕ, με το επιμελητήρια, να βγάλουμε μια ενιαία φωνή, να ζητήσουμε διαγραφή των υποχρεώσεων αυτών που έχουν προκύψει στο διάστημα της πανδημίας. Και αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει με τις υποχρεώσεις σας? Υφίστανται. Υφίστανται, έτσι. Φυσικά. Ζητάτε λοιπόν νούμερο ένα αίτημα διαγραφή των υποχρεώσεών σας κατά το διάστημα των συγκεκριμένων. Ναι. Διαγραφή. Οι επιστρεπτές προκαταβολές φυσικά να μην γίνουν επιστρεπτές αν είναι δυνατόν ή αν είναι δυνατόν να επιστραφεί πολύ μικρότερο ποσό. Και επίκειται και ο πέμπτος κύκλος της επιστρεπτέας. Επίκειται και ο πέμπτος κύκλος, ο οποίος εντάξει, ουσιαστικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη στις κατανομές αυτές των χρημάτων που γίνονται σε κάθε επιχείρηση, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών, υπάρχουν και επιχειρήσεις με μεγάλο κύκλο εργασιών και βλέπουμε ότι
υπάρχουν νούμερα τα οποία γίνονται αποζημιώσεις. Κάποιοι παίρνουν φοβερά νούμερα στην αποζημίωση, ενώ κάποιοι άλλοι αδικούνται. Δηλαδή να υπάρχει μια καλύτερη απόδοση δικαιοσύνης για το πώς πρέπει όλοι αυτοί που θα πάρουν αποζημίωση να αποζημιωθούν σωστά. Γιατί το αναφέρω με αφορμή το πρόγραμμα της περιφέρειας, επειδή ήταν προς λίγο και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης εδώ. Μιλάτε για τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Για τα 40. Γιατί δεν βάζει πλαφόν τόσα ο τουρισμός, τόσα η εστίαση, τόσα το εμπόριο. Τα βάζει όλα με αποτέλεσμα τι σημαίνει. Όταν από τη στιγμή που ξεκινάει από το Μάρτι και μετά, όταν εμείς οι υπόλοιποι έχουμε άλλους δύο μήνες φορτίο κλεισίματος, ξεκινάει από το Μάρτι και μετά και πιάνει τον τουρισμό, όλα τα λεφτά πάνε στον τουρισμό. Δηλαδή για κάποιους ξενοδόχους, μεγάλους φυσικά, τους έφερε να είναι κλειστοί παρά να ανοιχτοί, να μην κάνουν καθόλου έξοδα και να πάρουν την αποζημίωση και να κάτσουν σπίτι τους. Αυτά είναι παθογένειες και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και άλλα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτό, το αναφέρω επειδή πρέπει να εξακτηνωθεί το χρήμα, δηλαδή η βοήθεια, να είναι πραγματική και να εξακτηνωθεί στη βάση της αγοράς. Και φυσικά είμαστε η χώρα με τις λιγότερες βοήθειες όσον αφορά τις επιχειρήσεις και γι' αυτό συναντάμε προβλήματα και εκτιμούμε ότι αργότερα θα υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση, δηλαδή καλύτερη βοήθεια προς τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Για τους υπαλλήλους γνωρίζουμε κάτι καινούριο. Είναι βεβαίως σε αναστολή. Όσοι είναι σε αναστολή, ήταν, ναι. Συνεχίζουν να είναι δηλαδή, σε αναστολή. Έχουν πάρει τα χρήματα που έπρεπε. Παίρνουν το βασικό, το μισθό που δικαιούται από την επιχείρηση, βέβαια όχι ολόκληρο, υπάρχει ένα ποσοστό, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω γύρω στο 6-7% μειωμένο, αλλά μόνο και μόνο που δεν εργάζεσαι και κάθεσαι σπίτι σου, δεν δημιουργήσει έξοδα, ξέρω εγώ, οπότε ουσιαστικά είναι τα ίδια χρήματα. Για κάποιους μισθωτούς, ίσως είναι, ξέρω εγώ, τους βολεύει, κάθομαι και πληρώνομαι. Αυτό δεν είναι υγεία φυσικά πάλι. Ο κόσμος πρέπει να βγει στην παραγωγή, να δημιουργήσει, μόνο όταν βγει στην παραγωγή δημιουργείται πλούτος. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, ότι ναι, έχουμε προβλήματα, στοχοποιούμε, χτυπάμε την κυβέρνηση κάθε μέρα, γιατί είναι ο μεγάλος φταίχτης του προβλήματος, όπως και αν το κάνουμε, και ο διαχειριστής, και αυτός έχει την ευθύνη και αυτός θα αξιολογηθεί αύριο. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα δικά μας προβλήματα τουλάχιστον, έχουν κρυφτεί. Βγαίνω και φωνάζω απόψε και λέω: Κύριοι, πού είστε, ελάτε μαζί μας να μας ακούσετε, να ακούσετε το πρόβλημά μας, να το διεκδικήσετε να μπείτε δηλαδή συμμέτοχοι στο πρόβλημά μας και να διεκδικήσετε από τα κέντρα αποφάσεων. Έχετε απευθυνθεί όμως κατά καιρούς, έχετε συνομιλήσει και με τους με όλους φυσικά. Δεν μιλάμε σε τοπικό επίπεδο. Εγώ μιλάω τι βλέπουμε επίπεδο. Από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκεί φαίνεται η εικόνα στην αγορά. Εκεί ζητάμε δηλαδή να γίνουν μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Όπως και από τα δικά μας όργανα, το ζητάμε εκεί, ήταν απαίτησή μας, αλλά και ακόμα και αντιπολίτευση εκεί σιωπά. Εκτιμούμε ότι κάτι θα γίνει. Και κάτι άλλο πρέπει να πω ακόμα, ότι δεν τα πάμε καλά, λέμε, όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπιση του προβλήματος, όσον αφορά το χώρο το δικό μας, αλλά να δούμε και το υγειονομικό κομμάτι. Διάβαζα εχθές ότι στη χώρα μας, όσον αφορά τα εμβόλια που πρέπει να κάνει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή μας περνάει η Ρουμανία, δηλαδή το 0,01% της Ρουμανίας έχει εμβολιαστεί και μετά έρχεται η Ελλάδα με το Μεξικό το 0,02%, ενώ άλλες χώρες είναι πάνω από 1%. Σημαίνει ότι και εκεί έχουμε προβλήματα και δεν προχωράμε γρήγορα για να βελτιώσουμε την εικόνα της πανδημίας στη χώρα μας. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό και να αρχίσουμε να κρινιάζουμε, να φωνάξουμε, να το στιγματίσουμε, μήπως και δουλέψει καλύτερα ο μηχανισμός για να εμβολιαστεί πιο πολλοίς κόσμος και πιο γρήγορα να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας, κύριε Φλώρο. Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Πολλά θέλω να πω, αλλά εντάξει, για τη στιγμή αυτές τις μέρες θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα συλλογικά όργανα, όχι μόνο σε επίπεδο πόλης, αλλά και σε πανελλήνια εμβέλεια, να διεκδικήσουμε, να πετύσουμε η επόμενη μέρα να είναι για το χώρο που εκπροσωπούμε, να έρθει κάτι καλύτερο, να μπορέσουμε αύριο στην επανεκκίνηση να είμαστε όλοι στην αφετηρία. Ακριβώς. Αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα. Όταν στην επανεκκίνηση είμαστε όλοι στην αφετηρία, κάτι θα έχει γίνει, κάτι θα έχουμε κερδίσει. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα και
πολλοί δεν θα πάρουν αριθμό όταν ξεκινάμε για να ξεκινήσουν. Και να συντομεύσει το restart αυτό το... Η επανεκκίνηση. Η επανεκκίνηση. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Φλωρό, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά με υγεία και ό,τι καλό. Να είστε καλά.